Σήμερα, 24 Απριλίου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων, στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης και στο Μνημείο Γενοκτονίας των Αρμενίων, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τους τελευταίους μήνες παίζεται στην Τουρκία ένα σίριαλ που λέγεται Τεσκιλάτ. Σημαίνει υπηρεσία. Είναι το όνομα που χρησιμοποιούσε η μυστική υπηρεσία της Τουρκίας, Τεσκιλάτη Μαξουσά, κατά διάρκεια της γενοκτονίας των Αρμενίων. Το γεγονός είναι τόσο αποτρόπαιο όσο το να είχαμε στη Γερμανία μία τηλεοπτική σειρά που να λεγόταν Γκεστάπο. Ο λόγος που τα κάνει αυτά η Τουρκία είναι διότι ποτέ δεν θέλησε να αντικρίσει το παρελθόν της και να μιλήσει με την ιστορία της. Γι' αυτό το λόγο είχαμε τα γεγονότα του 1922 στη Μικρά Ασία, του 1974 στην Κύπρο και ό,τι πάει να γίνει τώρα στη Συρία με τους Κούρδους και με όσα συμβαίνουν στο Κουρδιστάν. Ο λόγος που ζητάμε αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός, είναι ένα πραγματικό γεγονός για να μην το ξανακάνουμε. 106 χρόνια σήμερα από τη γενοκτονία των Αρμενίων από την Τουρκία και ο αρμενικός λαός με την ευρύτατη αναγνώριση που επιτυγχάνει της γενοκτονίας αποδεικνύει ότι είναι υποκείμενο της ιστορίας. Είναι ένας λαός παράδειγμα για όλους ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και ότι ο αγώνας για την αναγνώριση των γενοκτονιών είναι μια ανθρωπιστική υπόθεση για τη μη επανάληψη των εγκλημάτων. 6 χρόνια μετά οφείλουμε να μην ξεχάσουμε και δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε. Όλοι είδαμε το τι συνέβη στο Αρτσάχ, είδαμε τη νέα περιπέτεια της δημοκρατίας της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία. Είμαστε εδώ σε μια ημέρα μνήμης, αλλά και σε μια ημέρα που κοιτάζει προς το μέλλον. Ένα μέλλον που όλοι θέλουμε να είναι ειρηνικό για τους λαούς του Καυκάσου, ειρηνικό για όλους τους λαούς και της Ανατολικής Μεσογείου. Είμαστε δίπλα στον δοκιμαζόμενο αρμενικό λαό, όλοι οι Έλληνες, η Βουλή των Ελλήνων που εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας για δημοκρατία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις περιοχές οι οποίες συνορεύουν με τη δύσκολη και δύστροπη πάντα γειτονική Τουρκία. Η μνήμη θα καίει άσβεστη μέχρι τη δικαίωση των 1,5 εκατομμυρίων ψυχών, μέχρι την καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο ιερό των Αρμενίων στη Νέα Σμύρνη για να τιμήσουμε για ακόμα μία χρονιά την 106η επέτειο από την γενοκτονία των Αρμενίων, την 106η επέτειο από την δολοφονία 1,5 εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων. Αυτό που θα ήθελα εγώ να σχολιάσω, ειδικά στη φετινή επέτειο, είναι ότι η γενοκτονία από μέρους της Τουρκίας συνεχίζεται με το έγκλημα που πραγματοποιήθηκε πριν 7 μήνες περίπου στον Αγκόρνο Καραμπάχ από τους Τούρκους και τους Αζέρους, αλλά και άλλες δυνάμεις. Νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα και ίσως σήμερα είναι μια ιδιαίτερα ευτυχή συγκυρία όπου περιμένουμε, νομίζω ότι όχι μόνο οι Έλληνες, όχι μόνο οι Αρμένοι, αλλά όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά όλος ο πλανήτης περιμένει τη δικαίωση και μέσα από το ψήφισμα του Αμερικανικού Κοινοβουλίου για την αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων. Η μικροασιατική καταστροφή, η αρμενική γενοκτονία και η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού είναι σκηνές από το ίδιο έργο και από τον ίδιο θήτη, ενάντια σε αυτούς τους λαούς. Αυτή η πόλη συμπυκνώνει την ιστορική μνήμη που κουβαλάνε οι Μικρασιάτες από το 22, οι Πόντιοι από το 19 και οι Αρμένοι από το 1915. Αυτό το μνημείο που τους συγκεντρώνει κάθε χρόνο εδώ, που μπήκε πολύ πριν αναγνωριστεί η αρμενική γενοκτονία από το ελληνικό κράτος, ακριβώς σηματοδοτεί την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη των δύο λαών που κορυφώνεται στην περίπτωση της πόλης μας της Νέας Σμύρνης, που είναι η πόλη των Αρμενίων, των Ποντίων και των Μικρασιατών. Η σημερινή μέρα έχει ιδιαίτερο και σημαντικό χαρακτήρα λόγω της επικείμενης αναγνώρισης της γενοκτονίας από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν.